θα δώσει το φίλημα στο αθλητικό μήμα της Πόλης Κρατώ. Σας καλωσορίζουμε, εγώ είμαι ο προπονητής του Αντώνης Μητσοτάκης και σας ευχόμαστε καλή χρονιά με υγεία, ευτυχία και ό,τι μπορεί ο καθένας για τον εαυτό του για την οικογένεια. Βγάλτε με, βγάλτε με. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ σήμερα για άλλη μια φορά ο Αούλα του Κόμπι του Κίνητακο. Σε ένα από τα καλύτερα μαγαζιά του Αγίου Νικολάου, σε μόνο, ευχαριστούμε για το συντριπτή του Σωτήρα. Δώρα τόσα για αυτό το χώρο. Άλλη μια χρονιά με χαρές, με επιτυχίες, με λύπες, με στεναχώριες, με οικονομική στενότητα, αλλά όχι χωρίς την άνοιξη του τέννις, το οποίο αποδεικνύεται ότι είναι το αγκολητικό, είναι αυτό το οποίο μας κάνει να ξεφεύγουμε από τα προβλήματα και τα προσωπικά μας, αλλά και τα προβλήματα που μας δημιουργούν δυστυχώς άλλοι. Αυτό είναι ο αριθμός που παρέχει, για να πάρει καθένας όποιος άλλος θέλει. Ήταν μια χρονιά με πάρα πολλές ευχάριστες εκπλήξεις από τους αθλητές μας. Ήταν μια καλή χρονιά με επιτυχίες. Ο αγώνας εδώ καθιερώθηκε πλέον στους καλύτερους συλλόγους, παρόλο που έχει μικρή έκταση και λίγα χρόνια στις επάλξεις του τένις της Κρήτης. Καθιερώνεται πλέον στους καλύτερους συλλόγους της Κρήτης και σιγά σιγά αυτής κάνει δειλά τα βήματά της και στην πρωτεύουσα πηγαίνει προς την Αθήνα και ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη και ίσως και εύχομαι να ταξιδεύσει το παλού. Μπορούν οι αθλητές μας και μπορούν και οι τσέπη των γονέων τους πάνω απ' όλα. Θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφό μου και προπονητή τον Αντώνη Μητσοτάκη που μαζί κάναμε αυτή την προσπάθεια πριν μια εφταετία. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους τους αθλητές για την προσπάθειά τους, το αγωνιστικό μας τμήμα με τις επιτυχίες τους, τα παιδιά που κάνουν εφόβη και τους ενήλικες οι οποίοι έρχονται και γεμίζουν τα βράδια μας, προσπαθώντας εμείς να γεμίσουμε τα δικά τους, ακούγοντας τα προβλήματά τους και ακούγοντας τα δικά μας και προσπαθώντας να προσδράξουμε όσο μπορούμε καλύτερα το άθλημα του τένις. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Νεκτάριο, τον Κοντονεμάκη, που είναι και ο υπεύθυνος του συλλόγου στην Λιανωσή και όλους όσους και την τοπική αρχή, τον Δήμο Αγίου Νικολάου, ο οποίος κάνει την παρουσία του εδώ αισθητή απόψε με τον αντιδήμαρχο τον κύριο Κοκκίνη και τον πρόεδρο του ΠΟΑΔΑ τον κύριο Αλεξάκη, οι οποίοι θα μας κάνουν, το οποίο ο κύριος Αλεξάκης θα μας κάνει και ένα κερδισμό αργότερα. Νομίζω τα είπα όλα. Θα βάλουμε σε τάξη λίγο τα πράγματα για να μπορέσουμε να απόψουμε την πίτα. Υπάρχουν δύο κλουβιά. Το πρώτο, οπότε αυτό σημαίνει ότι όποιος βρει το πρώτο σηκώνει αμέσως το χέρι του, έχει μια αναγκαία αξίας 100 ευρώ. Το δεύτερο, πραγματικής αξίας, έτσι δεν μιλάω για μια νικτή, δηλαδή στο τρίκι. Το δεύτερο είναι μια δωρεπιταγή 50 ευρώ από το Αλέξικο. Έχουμε λοιπόν δύο κλουβιά στις σπίτες μας. Ο Μόλος θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στο να μεταφερθεί η πίτα στα τραπέζια, οπότε δεν είστε υποχρεωμένοι να έρθει εκεί που θα την κόψουμε. Θα έρχεται, θα έρθουν τα παιδιά οι σελιτόρες, δεν σας παίρνουν τα κομμάτια σας και από αυτή την πλευρά σας έχουμε καλή επιτυχία. Καλώς την ευχή γυναίκα μας. Λοιπόν, δεν έχω κάτι να πω, δίνω το λόγο στον κύριο Αλεξάκη. Καλησπέρα σε όλους. Να ευχηθούμε και εγώ από τη σειρά μας σαν εκπρόσωπος του Δήμου Αγίου Νικολάου του ΠΟΑΒΑ. Να έχετε όλοι μια καλή χρονιά με υγεία. Να συνεχίσετε το ανωδικό δρόμο που έχετε ακολουθεί αυτή την περίοδο με τις επιτυχίες σε όλα τα παιδιά. Να πούμε καλή υπομονή στους προπονητές, στους γονείς και τα παιδιά καλές προπονήσεις. Εδώ είμαστε δυστυχώς, δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να φτάσουμε στο επίπεδο που θέλουμε τις υποδομές. Είμαστε
προσπαθήσουμε μέσα στο 16 να ολοκληρώσουμε το δεύτερο γήπεδο στο πολιτικείο και να ολοκληρωθεί και η αποκατάσταση του πολιτισμού, έτσι ώστε να έχουμε περισσότερους χώρους για εσάς και να μπορείτε να αρχίσετε να γίνουν προπονήσεις και ίσως μελλοντικά μπορούμε και καλύψεις να γίνει κάποια πόλη στο πέρα. Συγχαρητήρια στον αόλο στον Λατόρ για το κομμάτι του τέννις. Πραγματικά τα τελευταία χρόνια είχε αναδείξει πάθμα δουλειά στην κόρη μας, καθένει πριν τα προηγούμενα χρόνια και νομίζω χρειάζονται κυρίως οι προπονητές ένα συγχαρητήρια και ένα χειροκρότημα γι' αυτό. Ελπίζουμε τα επόμενα χρόνια, το 16 να έχει περισσότερες δημιουργικές, περισσότερες αθλητές και θα προσπαθήσουμε και εμείς να βοηθήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ, καλή χρονιά σε όλους. Ευχαριστήσουμε τους εκπροσώπους του Δήμου που βρίσκονται απόψε μαζί μας. Πρέπει να σας πω ότι πραγματικά ο Δήμος Αγίου Νικολάου είναι κοντά μας γιατί έχουν κάνει κάποιες προσπάθειες για να και με κάποιο δουλειά τους να αναβαθμίσουν το τέλη στην περιοχή, προχωρώντας στην συντήρηση και στην κατασκευή των γηπέδων που βρίσκονται στο κοινωνιτήριο. Και νομίζω ότι σύντομα θα έχουμε την καινούργια γήπεδα για να μπορούμε να οργανώσουμε και εμείς από πέρα παρτίδια ακόμα και πανελλήνια πρωταθλήματα. Θα ήθελα επίσης τώρα το υπεύθυνο του τμήματος στο Ρεκτάριο να μας πει αυτό το δουλειά. Ευχαριστούμε τους χορηγούς μας για να βοηθήσουμε τα χρονικά του συλλόγου μου. Ο Αλέξης Πόρ, ο οποίος είναι μόνιμος χορηγός μας εδώ και μια δεκαετία, τα κάψιμα τα λίμπας, ο Πότολο Βίδιο Στίβαλος, ο Γιώργος Σκυράκης του Δηματοπολίου από την Ελούτα, επίσης το Vox Café και κατά καιρούς και άλλοι οι οποίοι μας βοηθάνε. Δεν έχω κάτι να πω. Μπορούμε να προχωρήσουμε την κοπή της πίτας. Μπορούμε να μείνουμε στα τραπέζια και να φέρουμε εμείς τα κομμάτια της πίτας σε εσάς. Ευχαριστώ.